Μέχρι τη σελήνη, μέχρι το φεγγάρι Σωτήρη Δανέζη φτάνουν οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, αλλά πριν φτάσει στη σελήνη, καλό θα είναι να δει πώς θα λύσει το θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το γόρδιο δεσμό με τους S-400. Και δεν ξέρω αν αυτή η δήλωση ΑΚΑΡ σχετικά με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν υπό όρους ή και να παροπλιστούν κατά μία ερμηνεία μπορεί να εξασφαλίσει την πολυπόθητη εξομάλυνση των σχέσεων. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με μια είδηση που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που αν επαληθευτούν, τότε μετά από τηλεφωνήματα σε 30 υπουργούς εξωτερικών άλλων χωρών, ήρθε η ώρα ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, ο κ. Μπλίνκεν, να συνομιλήσει και με τον Τζαβούσογλου. Οι S-400, τα F-35 και οι Κούρδοι της Βόρειας Συρίας βρίσκονται πάντα στην κορυφή της ατζέντα αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, γεγονός που ενδεχομένως αποκαλύπτει και το στρες της τουρκικής ηγεσίας από την ασφιχτική πίεση των Αμερικανών. Και γιατί επίκειται τώρα... και συνομιλία του κυρίου Μπλίνκεν και με τον κύριο Δένδια, το ακούσαμε πριν από λίγο. Άρα πολύ λογικά, αν θα μιλήσει με τον κύριο Δένδια, τότε ίσως αληθεύουν και οι πληροφόρες των τουρκικών μέσων. Θα μιλήσει και με τον κύριο Τζαβούσογλου. Πάμε τώρα στο θέμα που άνοιξε χθες ο κύριος Ακάρ, ο οποίος έδωσε την εντύπωση ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω στο θέμα των S-400, αλλά την ίδια ώρα δεν μπόρεσε να κρύψει και το πόσο στριμωγμένη είναι η Άγκυρα. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας έφτασε στο σημείο να συγκρίνει ανώμιες καταστάσεις και να ζητήσει μια συμφωνία όπως αυτή της Ελλάδας με τους S-300, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ήρθαν στην Κρήτη αντί για την Κύπρο και δεν εντάχθηκαν ποτέ σε κανένα αμυντικό επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ, ούτε βέβαια αποτελούν απειλή για τα αμερικανικά F-35. Όχι μόνο δεν επελέξει ο κ. Ακάρ για επιστροφή του πυραυλικού συστήματος στη Ρωσία, αλλά ανταυτού πρότεινε στους Αμερικανούς η Τουρκία να χρησιμοποιεί το πυραυλικό σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες της. Ταυτόχρονα ο κ. Ακάρ έβαλε στο τραπέζι και την υποστήριξη των Αμερικανών στο YPG, τους Κούρδους της Βόρειας Συρίας, τους οποίους βεβαίως η Άγκυρα θεωρεί τρομοκράτες παρακλάδι του PKK. Στην Ουάσιγκτον, Γιάννη, αντιλαμβάνονται πως η Τουρκία άρχισε τις κυβιστήσεις και δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τη φιλιά στην τουρκική ηγεσία. Την ώρα που ο Ερντογάν τάζει στους Τούρκους τον ουρανό με τα άστρα και το φεγγάρι πρόσφατα, η επίθεση γοητείας που είχε εξαπολύσει στη Δύση δεν φαίνεται να βρίσκεται απόκριση, ειδικά όταν η Άγκυρα ισχυρίζεται πως είναι ανοιχτή σε συμβιβασμό, αλλά στην πραγματικότητα δεν παρεκκλίνει από τα σχέδια και τους στόχους της. Να θυμίσουμε εδώ πως είναι ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος τον περασμένο μήνα αποκάλυψε πως η Τουρκία και η Ρωσία συζητούν την παράδοση και δεύτερης παρτίδας συστημάτων S-400.